Ένα άλλο μικρό παιδάκι. Το καημένευσε να μην να πάρει ένα παπαγάλο, δεν ξέρω τι ξέρει αυτό. Πήμε το, και αν το ξέρει, μην γελάσει από πριν. Γιατί μου το καρφώνει, ηρέμησε. Σαν να μην το ξέρει, σαν να έχει πάθει κεφαλικό. Λοιπόν. Έτσι μπράβο, κρατήσω. Λοιπόν, ένα παιδάκι θέλει να πάρει ένα παπαγάλο, όποιο το ξέρει και δεν το ξέρει. Πάει λοιπόν να πάρει ένα παπαγάλο. Λοιπόν, βρίσκει ένα παπαγάλο, 300.000 ευρώ. Τι του κάνετε, λέει τα πάντα, χέστονε. Πάει παρακάτω, βρίσκει 200.000 ευρώ. Τέλο πάντων, απελπισμένο το παιδί, γιατί παπαγάλο. Πήρε ένα μπουρδέλο, πήρε ένα παπαγάλο, έλεγε γύρω πάνω για στα μάτια. Λέει, πόσο κάνει αυτό, πάρ το παιδί μου, του λέει 1.000 ευρώ. Τον παίρνει λοιπόν, του το δίνει τσασά, παίρνει το παιδί, λέει, πρέπει να σου ειδοποιήσω, του λέει, ότι το παπαγαλάκι αυτό είναι στο περιβάλλον, έχει λίγο στόμα. Δεν πειράζει, λέει, το παιδί, παίρνει το παπαγάλο, δεν φανταζότανε, μπαίνει μέσα, μόλις μπαίνει μέσα, ακούει το παπαγάλο, αλλάξαμε μπουρδέλο. Μόλις μπαίνει η μάνα μέσα, το παιδί λέει, αλλάξαμε και τσασά. Στεναχωρημένα το παιδί, αλλά δεν πειράζει, δεν θα σταματήσει που θα πάει, σε λίγο οι αδερφές του παιδιού, λέει, παπαγάλος, αλλάξαμε και πουτάνες. Μετά παίρνει ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας, αλλάξαμε και τα βατζή, λέει. Το παιδάκι σε δύσκολη θέση, λέει. Τι να κάνει, μαμά, λέει, πριν έρθει ο παπάς, άστομα, λέει, να μπει και ο παπάς, μπαίνει και ο παπάς. Το φράγκο κουρασμένο στη δουλειά, λέει, παπαγάλο, αλλάξαμε μπουρδέλο, αλλάξαμε τσά, αλλάξαμε τα βατζή, αλλάξαμε πουτάνες, αλλά και ο Γιώργος τακτικός πελάτης.